Κάτι παραπάνω από αρνητικό χαρακτηρίζεται από εμπόρους του Βόλου το πρώτο εξάμηνο του 2018. Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται και ο Ιούνιος, με την αγορά να εξακολουθεί να μην μπορεί να βρει έναν θετικό βηματισμό. Η ψήφιση του πολεμοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης, που περιλαμβάνει μειώσεις στις συντάξεις από το 2019 και περικοπή των φορολογίων από το 2020, επιδείνωσε το κλίμα στην τοπική εμπορική αγορά. Εμείς οι έμποροι θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο θα είναι και η τελευταία πράξη του δράματος, ενός δράματος το οποίο συνεχίζει εδώ και 8 χρόνια. Η μείωση των συντάξεων και η μείωση του αφορολόγητου που έπεται είναι δύο θέματα τα οποία απασχολούν πάρα πολύ τον εμπορικό κόσμο, καθώς δυστυχώς και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε γενικότερα σε αυτό, η αγορά κινείται με βάση συντάξεις. Είναι μια νοσηρή κατάσταση, την έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Δεν νοείται η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή να πατάει πάνω στην καταβολή των συντάξεων. Οπότε το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο θα φέρει πολύ αρνητικά αποτελέσματα σε μια αγορά η οποία είναι ήδη ρημαγμένη από μια οικονομική συγκυρία η οποία δεν έχει προηγούμενο. Έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα τα οποία θα έχουν αναπτυξιακό χαρακτήρα και συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να γίνουν πάντα σε συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας, κάτι το οποίο δεν γίνεται μέχρι στιγμής. Ο Εμπορικός Σύλλογος του Βόλου ετοιμάζεται να διενεργήσει νέα έρευνα, η οποία αυτή τη φορά θα αποτυπώσει την εικόνα στην τοπική αγορά από τις αρχές του χρόνου. Είμαστε ήδη στη μέση του 2018 και από ό,τι βλέπουμε η αγορά είναι τελείως απορριθμισμένη, δεν μπορεί να βρει ένα σωστό βηματισμό τους ώστε να μπορούμε να προχωρήσουμε. Θεωρούσαμε ότι το 2017 ήταν ένα έτος όπου η κατάσταση θα είχε σταθεροποιηθεί, αλλά κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Η καλοκαιρινή περίοδος, όπου πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλή, βλέπουμε ότι φέτος δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα. Θεωρούμε ότι οι μήνες Ιούλιος-Αύγουστος θα υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Όμως θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έρευνα την οποία ετοιμάζουμε, η οποία θα είναι έρευνα εξαμήνου, όπου θα αποτυπώσουμε όλη αυτή την κατάσταση επιστημονικά, ούτως ώστε να δούμε συγκεκριμένα και με κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά ποια είναι η κατάσταση και πού θα μπορέσουμε να εστιάσουμε, ώστε να το ξεπεράσουμε.